Την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο της ΕΚΟ συζητά για να αποφασίσει την ανακήρυξη του μέχρι πρώτην ως Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών Θανάση Βαλτινού ως επίτιμου Δημότη της ΚΟ. Τον Αύγουστο του 2016 ο Θανάσης Βαλτινός βρίσκονταν για διακοπές στην ΚΟ, όντας ακόμα πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, συντροφιά με τον επίτιμο πρόεδρο του Μουσείου Μπενάκη, Άγγελο Δηληβοριά. Ο Δηράσης είχε την ευκαιρία με την παρουσία των δύο ανδρών στην ΚΟ να έχει μια συζήτηση μαζί τους, παραθύναλός μάλιστα, και βέβαια να πραγματοποιήσει ένα μικρό αφιέρωμα στους δύο σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών της Ελλάδας. Ο Θανάσης Βαλτινός ασχολήθηκε με τη θεατρική γραφή και μετά συνεργάτης του Θεάτρου Τέχνης και του Καρόλου Κουν, καθώς και με το κινηματογραφικό σενάριο, οι μεταφράσεις της τραγωδίας του Ευρυπίδη, Τροαδίτησες, αλλά και της Ορέστιας του Εσχύλου. Παρουσιάστηκαν από το Θέατρο Τέχνης στα Επιδαύρια το 1979 και 1980 σε σκηνοθεσία του Καρόλου Κουν. Από το 1974 έως το 1975 έζησε στο Δυτικό Βερολίνο και το 1976 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ από το 1989 έως το 1990 και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβολος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και της Εταιρείας Συγγραφέων, της οποίας υπήρξε και Πρόεδρος επί 5 θητείες. Έχει τιμηθεί με το βραβείο σεναρίου στο Φεστιβάλ Κανών για την ταινία «Ταξίδι στα Κύθυρα» το 1984 και με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος για το βιβλίο του «Στοιχεία για την δεκαετία του 60», με το διεθνές βραβείο «Καβάφη» και το διεθνές της Ακαδημίας Αθηνών «Πέτρος Χάρης» το 2002. Το 2002 επίσης το απονεμήθηκε ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το 2012 του απονεμήθηκε το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων από την Διεύθυνση Γραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το σύνολο του έργου του. Υπήρξε ένας από τους 32 ανθρώπους του πνεύματος που συνυπέγραψαν το περιβόητο κείμενο «Τολμήστε», ένα δημογραφής μερικών διανοούμενων ανθρώπων της χώρας που υποστήριξαν την αποδοχή του ελληνικού μνημονίου. Ο Θανάσης Βαλτινός είναι πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Βρίσκεστε, κύριε Βαλτινέ, περίπου μια εβδομάδα, έτσι δεν είναι? Στην... Αύριο, ναι, συμπληρώνω μια εβδομάδα ακριβώς. Κυριακή σε Κυριακή. Είχατε δηλαδή όλο τον χρόνο να εξερευνήσετε το νησί, έτσι δεν είναι? Ως ένα σημείο, ναι, αλλά μαγεμένη από την ομορφιά του, τελειώσαμε τις εξερευνήσεις. Περιοριστήκαμε στις απολαύσεις. Είναι, για να σταματήσουν τα φεδρά πράγματα, είναι ωραίο νησί. Η πόλη είναι εξαιρετικά ωραία. Θα έλεγα ότι είναι η ομορφότερη ελληνική πόλη. Έχει πολλά δέντρα, μελετημένα, τοποθετημένα, μελετημένο σχέδιο. Είναι η παράδοση βέβαια η Ιταλική πίσω. Αυτό είναι λιγάκι, με κάνει, με θλίβει λίγο αυτή η λεπτομέρεια. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν καταφέρνουμε να κάνουμε τίποτα καλό εμείς. Έχω γυρίσει πολλές επαρχιακές πόλεις ελληνικές, ελάχιστες είναι αυτές που μπορεί να τις ζήσει κανείς ή μπορεί να ζήσει αυτές. Δεν πάει σπίτι, η Κώση είναι ωραία, γενικώς. Οι Κώτσες είναι ωραίες. Γιατί γελάτε, κυριολεκτό. Καλά καίρομαι, γι' αυτό χαμογελάω. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, έχουμε εδώ το φίλο μας τον Μανώλη, τον Χατζηγιακουμή, που είναι εξαίρετος φίλος, εξαίρετος επιστήμονας, εξαίρετος οικοδεσπότης κατά κάποιο τρόπο. Τι άλλο να περιμένουμε? Του πολυπολιτισμικού, εσύ, το πολυπολιτισμικό το διαπίστωσα επιφανειακά. Είναι μια πόλη λειτουργική, ακούς πολλές γλώσσες, είναι καλοκαίρι βεβαίως, είναι Αιγαίο, ίσως είναι φυσικά πράγματα. Η ευγένεια των κατοίκων που τη διαπιστώνω εγώ και την εντοπίζω στο γεγονός ότι οι οδηγοί δεν σε κόβουν, σου δίνουν προτεραιότητα να περάσεις, πράγμα που δεν γίνεται παντού. Και στη Σύρο, πριν από 20 μέρες ήμουν εκεί, οι οδηγοί συμπεριφέρονται εξίσου ευγενικά. Στην Αθήνα, δεν ξέρω αν έχεις ποτέ προτεραιότητα ως πεζός, κινδυνεύεις πάντως. Αυτά.
Αυτό είναι βέβαια. Να μείνω σε εσάς, κύριε Βαλτινέ, γιατί με την ευκαιρία που βρίσκεστε εδώ και σας συναντώ, θα ήθελα να ρωτήσω μερικά πράγματα που αφορούν. Είσαστε ένας πολύ βραβευμένος θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής. Έχετε πάρει τον Χρυσού Σταυρό του Τάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και βέβαια είσαστε και από εκείνους που υπέγραψαν ένα κείμενο διανοούμενων ανθρώπων, 32 αν δεν κάνω λάθος ήταν τον αριθμό, ήσασταν ένα από αυτούς, υπέρ του ελληνικού μνημονίου. Θα ήθελα να μου πείτε, ο τίτλος του κειμένου ήταν «Τολμήστε», αν πρέπει στη σημερινή Ελλάδα οι διανοούμενοι να τολμούν για να πούν την απόψή τους και να μην είναι αυτονόητο ότι πρέπει να την εκφράζουν. Έχω υπογράψει πολλά τέτοια κείμενα και σε εποχές δυσκολότερες. Οι 18 έθνη στη διάρκεια της δικτατορίας βρέθηκα μόνο 18 για να υπογράψω μια διαμαρτυρία. Τότε ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Τώρα είναι πολύ απλά. Παρ' όλα αυτά νομίζω ο κόσμος αντιδρά σωστά. Οι διανοούμενοι πολύ περισσότερο. Διαπιστώνουν κάθε μέρα αυτή την υποβάθμιση, την εξαχρίωση θα έλεγα, σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο οικονομική. Και βέβαιως η άρνηση, στο τέλος βαριέται κανείς. Βαριέται και λέει εντάξει, κοιτάζω τον εαυτό μου. Πιστεύω να αλλάξουν σύντομα τα πράγματα. Θέλω να είμαι αισιόδοξος. Θέλω να πιστεύω να περιμένουν πάντα καλύτερες ημέρες. Δεν έχω και πολύ χρόνο μπροστά μου.